Πάμε στην κυρία Νέλη Παλαιολόγου, αναπληρώτρια επικεφαλής της Ομάδας Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Την καλησπέρα μας, κυρία Παλαιολόγου. Καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τους βασικούς συμβολισμούς του σημερινού εορτασμού. Σήμερα λοιπόν είναι 9 Μαΐου. Και γιορτάζουμε αυτή τη μέρα που, όπως είπε και η συνάδελφος πριν, σηματοδότησε την έναρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το 1950, ακριβώς 5 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη προσπαθούσε και τα κράτη που είχαν εμπλακεί στον πόλεμο αυτό, μετρούσαν τα τραύματά τους και τις πληγές τους από τον πόλεμο. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να συνυπάρξουν ειρηνικά μεταξύ τους και να θέσουν σε κοινή διαχείριση τότε τον άνθρακα και το χάλευα που ήταν το βασικό υλικό για την παραγωγή πολεμικών υλικών. Έτσι ξεκινάει λοιπόν με 6 χώρες τότε η Ευρωπαϊκή μία Ένωση η οποία εξελίχθηκε αργότερα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πρώτος συμβολισμός λοιπόν είναι η ειρήνη. Στη συνέχεια τα κράτη αυξήθηκαν από 6, φτάσαμε 27 και βασίζονται πια όλοι σε κοινές αξίες όπως είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η αλληλεγγύη, μια δεύτερη ιδιαίτερη βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν και εμείς φέτος εδώ στην Αθήνα γιορτάσαμε αυτή τη μέρα. Γιορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα Direct που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, ακριβώς γιατί περνάει πάντα η μέρα αυτή το συμβολισμό της ειρήνης, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Ο κόσμος στις μέρες μας, το 2023, έχει πιστεί και από την εικόνα που έχετε διαμορφώσει και σχηματίσει και εσείς ίδια προσωπικά ότι αυτές οι αρχικές αξίες από τη σύσταση της Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης παραμένουν μέχρι και σήμερα αναλύωτες. Παραμένουν αναλύωτες και μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα γιατί η Ευρώπη όπως εξελίσσεται πάρα πολύ δεν είναι συχνά, δεν είναι δεδομένο ότι συνυπάρχουν όλοι αρμονικά και με συμφωνία σε όλα τα θέματα, εξελίσσεται μέσα από κρίσεις. Στις κρίσεις λοιπόν που μπορώ να αναφέρω τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που τις έχουμε βιώσει όλοι, η οικονομική κρίση και εκεί ενισχύθηκε περισσότερο η οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και βοηθήθηκαν οι χώρες που είχαν μεγάλα ελλείμματα εκείνη την εποχή, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία. Στη συνέχεια, εκεί λοιπόν φάνηκε η αλληλεγγύη. Το ίδιο φάνηκε η αλληλεγγύη ακόμη πιο σαφώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προαγόρασε εμβόλια προκειμένου να υπάρξουν διαθέσιμα σε όσους ήθελαν να εμβολιαστούν σε όλες τις χώρες. Ισότιμα λοιπόν και αλληλέγγυα. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος για μια ισόρροπη ανάπτυξη και στο οικονομικό σκέλος της Ευρώπης του Βορρά με την αντίστοιχη Ευρώπη του Νότου. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ανισότητες, ωστόσο όμως ακριβώς υπάρχει μια πολιτική που λέγεται πολιτική συνοχής και ο στόχος της είναι να μειωθούν οι ανισότητες και να υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή. Και στην Ελλάδα αυτό μεταφράζεται με χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρει το όνομα ΕΣΠΑ, που είναι γνωστό, ελπίζω, σε όλο τον κόσμο, πόσο συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Φέτος, δηλαδή από το 2021 έως το 2027, θα έρθουν γύρω στα 26 δις στην Ελλάδα, προκειμένου να γίνουν έργα που συμβάλλουν στην πράσινη και στην ψηφιακή οικονομία, καθώς και σε μια δίκαιη μετάβαση στην κλιματική αλλαγή, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, συν άλλα τόσα περίπου, που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητες. Αυτοί οι πόροι έχουν στόχο να μειώσουν
τις διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών. Κυρία Παλαιολόγου, μιας και μιλήσατε για έργα και για κάποια χρηματοδοτήσεις, προγράμματα τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα και κατ' επέκταση μιλώντας και για την Κρήτη, έχουμε καλύψει πολλάκι όλα αυτά τα οποία αυτά τα 40 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί. Από τη δική σας την πλευρά, γιατί καμιά φορά θεωρούμε ότι είμαστε λίγο πίσω σαν χώρα σε όλα αυτά, πόσο εξευρωπαϊσμένη είναι η Ελλάδα και κατ' επέκταση η Κρήτη? Είναι οι πόροι που έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας και της Κρήτης ειδικότερα, έχουν συμβάλει πολύ στην ανάπτυξη υποδομών που μπορεί να είναι δίπλα μας, μπορεί να είναι το πόσιμο νερό, μπορεί να είναι η ποιότητα του θαλασσινού νερού, μπορεί να είναι τα όμβρια, μπορεί να είναι βιολογικοί καθαρισμοί, διαχείριση σκουπιδιών, είναι οι δρόμοι. Είναι υποδομές αυτές, οι οποίες έχουν βελτιώσει κατά πολύ τη χώρα και έχουν ανεβάσει σαφώς το βιωτικό της επίπεδο. Και στην Κρήτη, η οποία έχει μια τεράστια ανάπτυξη με το ισχυρό της πλεονέκτημα που είναι η καινοτομία με το πανεπιστήμιο εκεί, ο τουρισμός, οι αγροτικές καλλιέργειες, είναι πολύ ισχυρά χαρτιά αυτά, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει με τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Και φέτος πρέπει να πω ότι όλα αυτά θα ενισχυθούν στο ανθρώπινο δυναμικό με ένα σημαντικό κεφάλαιο που θα δοθεί για την ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων και κυρίως με την ανάπτυξη, και ήταν αυτό που γιορτάσαμε σήμερα εδώ στην Αθήνα τη Μέρα της Ευρώπης, την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και την ανάγκη που υπάρχει κυρίως στα νέα άτομα να αποκτήσουν τέτοια προσόντα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση. Είναι λοιπόν σημαντικό να πούμε ότι και η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες θα αναπτύξει και αυτό το τομέα και έτσι θα συμβάλλει καλύτερα στη μεγαλύτερη ανάπτυξη του τόπου, στις δεξιότητες δηλαδή. Να πάμε στην ομάδα επικοινωνίας αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Σε εσάς, βέβαια, σε εσάς. Την προσπάθεια όλη αυτή που έχετε κάνει. Σε δράσεις, σε πρωτοβουλίες, στους στόχους την επόμενη μέρα. Το πώς αντιλαμβάνεστε την παρουσία σας και βέβαια τι περιλαμβάνει η ατζέντα σας. Λοιπόν, η αντιπροσωπεία, η κάθε αντιπροσωπεία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σαν ρόλο να επικοινωνεί και να ευαισθητοποιεί τον κόσμο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πόσο μας αφορούν άμεσα. Πώς εφαρμόζονται, πώς ξεκινούν από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, στα οποία θα ήθελα να πω ότι όλοι συμμετέχουμε άμεσα ή έμεσα με την ψήφο μας. Και είναι σημαντικό αυτό να γίνει κατανοητό εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών που θα έχουμε το 2024. Όλοι συμβάλλουμε, ψηφίζοντας είτε ευρωβουλευτές, είτε εθνικές κυβερνήσεις, είτε εργαζόμενους και εργοδότες, είτε τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους. Διότι όλοι αυτοί μας εκπροσωπούν εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις. Έτσι λοιπόν ο ρόλος της αντιπροσωπείας είναι όλες αυτές τις πολιτικές που εγκρίνονται εκεί και υιοθετούνται να μεταφέρονται και να επικοινωνούνται στην Ελλάδα. Κάνοντας εμείς την αντιπροσωπεία, αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πρόσφατα ήμασταν και στην Κρήτη μαζί με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και είπαμε ακριβώς στην περιφέρεια τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιφέρεια και πώς συμβάλλει σε αυτό. Οπότε ένα πακέτο εκδηλώσεων ήταν αυτό. Το άλλο πακέτο εκδηλώσεων ήταν σήμερα μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Δίο Αθηνών για τις δεξιότητες, γιατί το 23 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα πάμε πάντα στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουμε εκεί ειδικό περίπτερο που παρουσιάζουμε πολιτικές και συνομιλούμε με τους πολίτες, αλλά και καθημερινά μέσα από τα κοινωνικά μας δίκτυα ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει, είτε είναι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, είτε είναι προγράμματα που αφορούν τους νέους, το Εράσμους,
το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το Discovery You. Πάρα πολλά προγράμματα που αφορούν τους καλλιτέχνες, για παράδειγμα, από το Δημιουργική Ευρώπη. Πολλά προγράμματα για Μάλιστα. τα οποία εμείς επικοινωνούμε και ενημερώνουμε τον κόσμο. Κυρία Παλαιολόγο, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και τη συζήτηση που πραγματοποιήσαμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε θερμά.